Σε 24 ώρη βάση φυλάσσεται με σταθερή παρουσία και περιπολίες. Το δασίλειο των Ιωαννίνων που θεωρείται ως το πλέον εύθραυστό και επικίνδυνο τμήμα του αστικού φυσικού περιβάλλοντος στο Λεκανοπέδιο, έχοντας ξεπεράσει προπολού το φυσιολογικό όριο ζωής για τα πεύκα τουλάχιστον που φυτεύθηκαν πριν από 90 περίπου χρόνια. Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος, στο πυροφυλάκιο του δασιλείου υπάρχει μόνιμη παρουσία οχήματο τη πυροσβεστική υπηρεσία ενώ οι περιπολίες γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου από δυνάμει τη αστυνομία, τη 8η μηχανοποιημένη ταξιαρχία καθώ επίση και από εθελοντέ, σαμαρίτε και διασώστε του ομώνυμου τμήματο του Ερυθρού Σταυρού. Κατόπιν αιτήματο και σε αρμονική συνεργασία όπω αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι εθελοντέ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια τη αντιπυρικής περίοδου σε κατάσταση επιφυλακή και ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμουν τι κρατικέ υπηρεσίε σε όποιο συμβάν χρειαστεί. Συνεχή όμω είναι και η παρουσία δασοφυλάκων του δασαρχείου Ιωαννίνων. Το ζήτημα, ωστόσο, που αναδεικνύεται και είναι μείζον, έχει δύο σκέλη βαρύνουσα σημασία. Το πρώτο είναι πως εντό του βασιλείου έχουν γίνει εκτεταμένοι καθαρισμοί, κυρίω στα μονοπάτια που χρησιμοποιούν οι πολίτε για την άθληση ή τον περίπατο του. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμω και σε όλη την υπόλοιπη έκταση, όπου έχει συσσωρευτεί πολύ καύσιμη ύλη από τι εργασίε καθαρισμού που προηγήθηκαν. Το δεύτερο όμως και σίγουρα πιο σημαντικό και επικίνδυνο έχει να κάνει με την εικόνα περιμετρικά του δασιλείου της πόλης, κυρίως από την πλευρά των Καρδαμιτσίων. Πάνω ακριβώς από τον προφήτη Ηλία στα Καρδαμίτσια, η έκταση που γυτνιάζει με το δασίλειο και η οποία ανήκει στον Δήμο Ιωαννητών και σε ιδιώτες δεν έχει αποψηλωθεί και τα ξερόχορτα συνιστούν μια πύρητη δαποθήκη που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Η παρουσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε 24 ώρη βάση με κλιμάκιο πυροσβεστών και όχημα που βρίσκεται εντός του δασιλείου στο πυροφυλάκιο είναι εξαιρετικά σημαντική. Επίσης, το ίδιο σημαντική είναι και η παρουσία εθελοντικών ομάδων και εθελοντών ομάδων από ενεργούς πολίτες οι οποίοι έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους σε αυτήν την διαδικασία. Στο ίδιο πλαίσιο και η Ογδόη Ταξιαρχία που διαθέτει και αυτή προσωπικό σε 24-ωρη βάση για να εκτελεί περιπολίες και στο δασίλειο της πόλης αλλά και σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων περιμετρικά των στρατοπέδων. Ωστόσο το σημαντικότερο πρόβλημα που προκύπτει ή μπορεί να προκύψει σε τέτοιου είδους περιοχές όπως εδώ που βρισκόμαστε στις παρυφές του δασιλείου από την πλευρά του προφήτη Ηλία των Καρταμιτσίων είναι η πολύ κακή κατάσταση περιμετρικά από την εξωτερική πλευρά του δασιλείου. Όπως μπορείτε να δείτε γύρω μου, δίπλα μου, μπροστά και πίσω ο χώρος δεν έχει καθαριστεί. Τα χόρτα έχουν ξεραθεί και όλη αυτή η κατάσταση είναι μια τη δαποθήκη που είναι οποιαδήποτε στιγμή έτοιμη να εκραγεί. Μέχρι και σήμερα παρά τις συστάσεις και τις συνεχείς επικοινωνίες για το θέμα μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών, της πολιτικής προστασίας, περιφέρειας και δήμου αντίστοιχα, της πυροσβεστικής και του δασαρχείου, δεν βρέθηκε η κατάλληλη φόρμουλα για το ποιος, πότε και με ποια διαδικασία θα προχωρήσει στην απομάκρυνση των ξερόχορτων που απειλούν με μία και μόνο σπίθα να μετατρέψουν σε παρανάλωμα του πυρός όχι μόνο το βασίλειο αλλά και την ευρύτερη περιοχή.